Γεια σας, γεια σας! Άλλη μια συνταγή ξεκινάει εδώ στο κανάλι μου στο YouTube και σήμερα θα φτιάξουμε μια βασιλόπιτα. Μια ξεχωριστή βασιλόπιτα γιατί είναι γεμιστή με σοκολάτα. Έχουμε κάνει και κανονική κλασική, μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Είναι εύκολη, είναι νόστιμη και είναι και πάρα πολύ γρήγορη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, η συνταγή μας ξεκινάει πάρα πολύ απλά. Θα χτυπήσουμε βούτυρο με άχνη ζάχαρη σε ένα μίξερ, στο οποίο όπως θα δείτε εδώ έχω βάλει το φτερό. Εντάξει, θέλω να χτυπήσετε τη βασιλόπιτα με το φτερό. Εδώ θα βάλουμε μέσα 480 γραμμάρια βούτυρο, γι' αυτό έχω πάρει τη συσκευασία των 500 γραμμαρίων βούτυρο Lurpak από 100% αγελαδινό γάλα και θα μου μείνουν 20 γραμμάρια. Θα μου πείτε γιατί δεν βάζεις όλο το πακέτο. Αυτά τα 20 γραμμάρια θα λείψουμε το ταψί με βούτυρο για να είναι πραγματικά η βασιλόπιτα πάρα πολύ νόστιμη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα αφήσω 20 στην άκρη, θα κόψω μικρά κομματάκια και θα το βάλω μέσα στο μίξερ μου. Εκεί θα προσθεθεί μέσα και η άχνη ζάχαρη. Πάρτε ένα μαχαίρι, εδώ έχει και μετρητή άμα θέλετε, ανά 50, άρα το μισό είναι 25, είναι λίγο. Έχει μαλακώσει κιόλας. Αυτό το βουτυράκι θα το αφήσω εδώ στην άκρη, είναι αυτό που θα λείψουμε το ταψί μας. Το υπόλοιπο, αν και έχει μαλακώσει, θα το κόψω σε λίγο μικρότερα κομμάτια και θα το βάλουμε μέσα στο μίξερ. Βγάλε το ψυγείο, έτσι ώστε να μπορεί να χτυπηθεί πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας πω ένα μυστικό. Μην βάλετε το βούτυρο όλο μαζί. Βάλτε και λίγη άχνη, έτσι, τη μισή. Ξανά λίγο βούτυρο, ξανά λίγη άχνη, έτσι ώστε να μπορεί να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Βασιλόπιτα χωρίς καλό βούτυρο, πιστέψτε με, δεν γίνεται. Πώς θα είναι ωραία και νόστιμη. Η υπόλοιπη άχνη. Και στην αρχή, όχι πολύ μεγάλη ταχύτητα, δεν θέλω μεγάλη ταχύτητα. Σιγά σιγά, στο 1 ή στο 2 αναλόγως πώς είναι το μίξερ σας, για να μην πεταχτεί παντού η άχνη ζάχαρη. Ξεκινάμε. Τέλεια, λοιπόν, το μείγμα έχει αφρατέψει και εδώ τώρα θα ρίξουμε μέσα στο μίξερ μας. Λοιπόν, ξύσμα από πορτοκάλι. Μπορείτε να το βάλετε πρώτα σε ένα μπολ και να το ρίξετε κατευθείαν μέσα, έτσι ώστε να μην κάνει τους καραγκιόζιδες. Λοιπόν, εδώ. Θέλω, αν είναι καιρωμένα πορτοκάλια, να τα έχετε πλύνει καλά. Καλύτερα όμως να πάρετε ωραίο πορτοκαλάκι, ελληνικό, το οποίο, πω, έχει ένα άρωμα φοβερό. Κάντε με το δάχτυλό σας εδώ έτσι πίσω, γιατί πάντα μαζεύει μέσα. Και αυτό το ξύσμα, όπως είναι εδώ, όλο θα το βάλουμε μέσα στο μίξερ μας. Μακάρι να μπορούσε μέσα από την κάμερα να περάσει μυρωδιά. Λοιπόν, και μετά το ξύσμα πορτοκαλιού θέλω να βάλετε τη μαστίχα, λίγο μοσχοκάριδο, το οποίο θα το τρίψετε με ένα μικρό τριφτάκι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν εδώ. Δύο, τρεις, τέσσερις φορές νομίζω ότι είναι αρκετό, μην είναι και πάρα πολύ δυνατό. Και τρεις βανίλιες, τις οποίες θα τις πάρετε στο σούπερ μάρκετ. Είναι αυτές που πάντα, το λέω, πάντα ανοίγουν δύσκολα. Λοιπόν, μία. Πάμε για τη δεύτερη. Και μου λέει ο μπαμπάς μου που ήταν οδοντίατρος, ποτέ μην το κάνεις με τα δόντια, αλλά του λέγα, ρε μπαμπά, πώς δεν την ανοίξω τη βανίλια. Λοιπόν, πήγε και η τρίτη βανίλια, πάμε να ανακατέψουμε και συνεχίζουμε. Τέλεια, λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πολύ γρήγορα βάλαμε μέσα το βούτυρο με την άχνη, χτυπήθηκε καλά, προσθέσαμε μέσα μοσχοκάριδο, μαστίχα, βανίλια και πορτοκάλι και τώρα, επειδή έχουμε διάφορα μπολ τα οποία ήταν λερωμένα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πολύ εύκολα. Εδώ που έχουμε, που είχα κάνει το πορτοκάλι, πολύ απλά σπάστε μέσα τα αυγά και εδώ πετάξτε τα τσόφλια σας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, μία εξάδα αυγά, να είναι φρέσκα, για να φτιάξετε αυτή την ωραία βασιλόπιτα για τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Και έχουμε αυγά και υγρά. Στα υγρά έχω γάλα και σε αυτή την βασιλόπιτα βάζω και λίγο πόρτο. Είναι ένα κρασί πάρα πολύ γνωστό από την Πορτογαλία. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ανακατέψουμε και να βάλουμε πρώτα τα υγρά μας μαζί με τα αυγά. 2 αυγά, λίγο γάλα. Στη συνέχεια θα ξαναρίξουμε άλλα 2 αυγά και το πόρτο. Το αφήσουμε να ανακατευτεί και θα ρίξουμε και τα τελευταία αυγά και το υπόλοιπο γάλα. Λοιπόν, αφήνω τη βασιλόπιτα να ανακατευτεί καλά και θα χρειαστούμε μετά να ρίξουμε μέσα το αλεύρι μαζί με το baking powder. Καθαρίζω τον μπάγκο μου και επιστρέφω. Λοιπόν, έχουμε ρίξει και τα υγρά μας και τώρα έχουμε το αλεύρι μαζί με το baking. Το baking δεν θέλω να το ρίξετε κατευθείαν μόνο του, θέλω να πάρετε ένα κουτάλι και να το ανακατέψετε καλά μέσα στο αλεύρι. Εδώ, ανακατέψτε το καλά και δεν θα το βάλουμε το αλεύρι όλο μαζί, θα το βάλετε κουταλιά-κουταλιά. Θα βάλουμε το μίξερ σε μια ταχύτητα στο 2, αυτό έχει μέχρι το 6 ας πούμε, και θα βάλουμε μέσα κουταλιά-κουταλιά το αλεύρι μας. Στο τέλος λοιπόν δώστε έτσι μία γρήγορη, θέλει υπομονή, κουταλιά κουταλιά το αλεύρι και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Εννοείται ότι θα λερώσετε τα χεράκια σας, βασιλόπιτα φτιάχνετε, Χριστούγεννα είναι για τους καλούς σας. Λοιπόν, εδώ να φύγει όλο, να πάει μέσα. Τέλειο. Ήρθε η πιο ωραία ώρα. Λοιπόν, θέλω να πάρετε ένα μπολ και μία μαρίζα. Μαρίζα είναι αυτό το εργαλείο εδώ. Θα πάρουμε το 1 τρίτο ή αλλιώς 500 γραμμάρια. Εγώ τέλος το ξέρω τώρα με το μάτι, γιατί την έχω κάνει αρκετές φορές αυτή τη συνταγή. Και εδώ μέσα θέλω τώρα να βάλετε το κακάο, όχι όλο μαζί, σιγά σιγά, να έρθει να ανακατευτεί. Τέλεια. Και στο τέλος θα βάλουμε σταφίδες και τη σοκολάτα. Ωραία, βάζω και το υπόλοιπο. Νομίζω καλό είναι να το κάνετε σε 3 δόσεις, σιγά σιγά, για να μπορεί να το απορροφήσει το μείγμα. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να το ξαναβάλετε στο μίξερ και να το χτυπήσετε εκεί. Εγώ το κάνω με τη μαρίζα. Ναι, για να μην φτιάχνετε κάθε φορά την ίδια βασιλόπιτα, αν θέλετε βέβαια απλή κλασική βασιλόπιτα, έχουμε φτιάξει και μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Τέλειο ανακάτεμα. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε σκούρες σταφίδες, ξανθιές και τη σοκολάτα μας. Πώς το λέγει ο Μαραβέγιας, ξανθιές με λαχρινές. Τι άλλο έλεγε ρε παιδιά, θυμάστε. Έλα, πες το. Αδύνατες χοντρές. Ξανθιές με λαχρινές, αδύνατες χοντρές και κάτι άλλο, υστερικές. Όχι ρε, α ναι, χαριτοπλωμένος. Μια χαρά. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τα τραγούδια και ας συγκεντρωθούμε ξανά στη βασιλόπιτά μας. Έχουμε τη γέμιση και έχουμε εδώ και την υπόλοιπη ζύμη μας. Τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τα 20 γραμμάρια βούτυρο που είχαμε αφήσει στην αρχή, τα οποία είναι εδώ και τα παίρνω κατευθείαν με το χέρι μου και έρχομαι και αλήφω καλά με βούτυρο, θα δείτε εδώ όλο το ταψί γύρω γύρω να πάει παντού. Βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό γάλα, δίνει νοστιμιά τόσο στα φαγητά μας όσο και στα γλυκά μας. Βάλτε αρκετό, μην το λυπηθείτε, για να έρθει να δώσει ωραίο χρώμα στη βασιλόπιτα. Το ταψί μας λοιπόν έχει βουτυρωθεί και πάμε τώρα να στρώσουμε πρώτα το πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας. Θα βάλετε το 1 τρίτο κάτω και θα σας έλεγα και λίγο πιο πολύ, έτσι ώστε να ανασηκώσουμε λίγο τα τυχώματα
για να μπορέσει να έρθει να υποδεχθεί μέσα τη γέμιση που είναι το κομμάτι με το κακάο, τις σταφίδες και τη σοκολάτα. Ωραία, αυτό θα το απλώσουμε κάτω. Θέλω να πάει λίγο πιο ψηλά στο τείχωμα. Βλέπετε, κάνω αυτό εδώ για να μπορέσει να έρθει να μπει μέσα η σοκολάτα. Τέλεια. Βλέπετε που έχω αφήσει σαν μία λακκουβίτσα. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε τη γέμιση και θα πάει μέσα στη μέση. Προσεκτικά. Όλο, μην πάει τίποτα χαμένο γιατί το έχετε πληρώσει. Και αυτό θα έρθετε σιγά σιγά να το απλώσετε μέχρι εκεί που είναι περίπου 2 δάχτυλα πριν από το τείχωμα, να έρθει να γίνει ωραία. Και από πάνω θα το καλύψουμε με την υπόλοιπη μας ζύμη της βασιλόπιτας. Αυτό είναι φοβερή έκπληξη για τα παιδιά σας, γιατί μόλις την κόψουν θα δουν τη σοκολάτα μέσα, έχει και τα κομματάκια σοκολάτας τα οποία λιώνουν και είναι φοβερή. Λοιπόν, και από πάνω η υπόλοιπη. Να αδειάσει ο κάδος εντελώς. Ρίξτε τη στη μέση και θα έρθουμε να την απλώσουμε, μην ανησυχείτε. Να πάει να καλύψει τη σοκολάτα παντού. Το βούτυρο θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Εδώ, βλέπετε, και ξαφνικά χάνει τη σοκολάτα και είναι μέσα στην πίτα. Οπ. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνετε το μαγικό χτύπημα. Να τη χτυπήσετε 2-3 φορές, να κάτσει λίγο. Αυτό. Και πάμε κατευθείαν να ψήσουμε στο φούρνο. Λοιπόν, 180 βαθμούς στον αέρα και θα την ψήσετε για 55 με 60 λεπτά. Πάμε. Λοιπόν, η πίτα μου, η βασιλόπιτα μου είναι έτοιμη. Να σας πω ότι την έχω κάνει από πριν και έχει κρυώσει. Τι έχετε να κάνετε? Πολύ απλά. Θέλω 1-2 φορές να τη χτυπήσετε καλά για να μπορέσει να βγει. Τέλεια. Λοιπόν, αν θέλετε, που φαντάζομαι θα θέλετε, θα βάλετε καταρχήν από κάτω το φλουρί σας. Εντάξει, τώρα δεν το βάζω, θα το βάλετε εσείς. Και μετά, τι έχω κάνει εγώ? Έχω βρει από μαγαζιά που έχουν ζαχαροπλαστική, αυτά που βάζουν συνήθως κάτω από τις τούρτες. Έκοψα και ένα ωραίο αστεράκι εδώ, θα το βάλω απάνω και θα ρίξω άχνη ζάχαρη, έτσι ώστε να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Πάμε. Ωραία, θα πάρετε τώρα μία σπάτουλα προσεκτικά, θα ανασηκώσετε τη μία πλευρά. Τέλεια. Και κοιτάξτε τι ωραία που στολίστηκε η φετινή μας βασιλόπιτα. Τη βάλουμε εδώ. Μην ξεχάσετε το φρουρί, ή μην βάλετε 2, εκτός αν έχετε παιδιά και θέλετε να κερδίσουν εκεί 2. Λοιπόν, τι λέτε να την κόψουμε λίγο, να τη δούμε? Άντε. Και του χρόνου. Έτσι, ένα ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Βλέπετε? Λιώνει η σοκολάτα. Κόβουμε για ένα κομμάτι, να δοκιμάσουμε. Θανό, πόλεμος θα γίνει για τη βασιλόπιτα. Είμαστε φοβερή ομάδα εδώ. Λοιπόν, δεν θα φάω, θα τη φάω μετά. Άλλο ένα βίντεο, φτάνει εδώ στο τέλος του. Βασιλόπιτα γεμιστή λοιπόν για τα φετινά Χριστούγεννα, για τις φετινές γιορτές. Αν είναι τώρα γιορτές και βλέπετε το βίντεο, να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, υγιείς, εσείς και όλη σας η οικογένεια. Πολύ απλά. Δείτε και άλλα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, Αλέξος Παπανδρέου. Και μην ξεχνάτε, follow στο Instagram, Alex Παπανδρέου. Πολλές συνταγές, πολλές φωτογραφίες, ταξίδια από εκπομπές και σας περιμένω στην επόμενη συνταγή. Γεια σας!